μπουκανάκι στα ίδια εδώ. Με τα χοροπηδέ με τα σανσέρ. Να βρεθούμε στο πάτωμα. Καλημερούδια, καλό μήνα. Δεν σας είπα χθες καλό μήνα, γιατί για μένα σήμερα είναι πρώτη του μήνα, οπότε λίγο κάπου μπερδεύομαι. Μόλις φάγαμε το πρωινό μας και γυρίζουμε στο καταπαγωμένο μας δωμάτιο. Μας έτυχε το δωμάτιο όπου χάλασε το air condition και το βράδυ δεν μπορώ να σας εξηγήσω τι έγινε. Και τώρα ζητήσαμε και αλλαγή δωματίου, γιατί κατέβηκα εγώ χθες το βράδυ να τους πω ότι χάλασε το air condition και ότι δεν δουλεύει. Καλά ψόφο είχε. Έξω έχει πιο πολύ ζέστη στη διάδρομο. Μας δώσανε ένα θερμαντικό σώμα, αλλά δεν κάνει και πάρα πολλά το θερμαντικό σώμα. Οπότε ζήτησαμε αλλαγή δωματίου. Εμείς ετοιμαστούμε τώρα να φύγουμε. Μιλάμε για κρύο. Τώρα έξω όλο το βράδυ πρέπει να έχει μείον 2. Τώρα έχει 0 αυτή τη στιγμή. Οπότε σκεφτείτε τι κρύο είχε μέσα στο δωμάτιο χωρίς κλιματισμό. Και μας δώσανε ένα θερμοπομπό, ο οποίος δεν ζέστανε και πάρα πολύ καλά το χώρο, αλλά τουλάχιστον ήταν. Οκ. Μπόρεσα δηλαδή να κοιμηθώ. Φανταστείτε, το κατάλαβα ότι το air conditioner σταμάτησε να δουλεύει την ώρα που έφτιαχνα το vlog μας και άρχιζε το δεξί μου χέρι να νιώθω ότι δεν μπορώ να πληκτρολογήσω και λέω γιατί. Και κάνω έτσι και ήταν παγωμένο. Και πήγα να δυναμώσω τη θέρμανση, αλλά καμία. Πάμε τώρα να ετοιμαστούμε, να ντυθούμε πάρα πολύ ζεστά γιατί έχει 0 βαθμούς. Έχουμε πάρει και μια fleece κουβερτούλα για τον Αλέξανδρο, έτσι για τα πόδια του και αυτά να του βάλουμε στο καρότσι γιατί έχει κρύο. Απλά το κακό είναι ότι ο Αλέξανδρος πρέπει να ανεβοκατεβαίνει το καρότσι γιατί δεν έχει παντού ασανσέρ. Δεν βρίσκουμε εύκολα ασανσέρ. Ειδικά σε εισόδους του τρένου. Όταν είναι σε δρόμο, σίγουρα κάπου θα έχει, λογικά δεν ξέρω, αλλά. Άντε ψάξε βρέστο τώρα και μέσα στο κρύο. Φεύγουμε να πάμε Big Ben. Να δει ο Αλέξανδρος στο Big Ben. Έλα να δείξουμε και την μπλούζα φοράς. Έχει έρθει το παιδί εξοπλισμένο full. Εδώ αυτή που φοράς, την μπλούζα σου. Ξέρεις τι γράφει πάνω? Λονδίνο. Λονδίνο γράφει. Γελάμε τώρα γιατί έχουμε βάλει τον Αλέξανδρο, τον έχουμε τυλίξει. Δεν φαντάζεστε πόσα κουνουπίδι είναι ο καημένος. Και εμείς εννοείται φοράμε κολάν τα πάντα. Και του είναι το καρότσι τόσο μικρό, γιατί δεν είναι για την ηλικία του, αλλά να κάνουμε τώρα. Δεν θα γινόταν διαφορετικά. Πάμε τώρα να καταπαγώσουμε. Αν ξαναπαραπονεθώ ποτέ ότι στην Ελλάδα έχει κρύο, μαλώστε με, σας παρακαλώ. Τίποτα. Και οι 0 βαθμοί στην Ελλάδα δεν είναι έτσι. Νομίζω το πρόβλημα εδώ δεν είναι τόσο το κρύο, όσο η υγρασία. Πάρα πολύ. Έχουν ήδη τα πόδια μου παγώσει και πόση ώρα περπατάω έξω. Και τρέχουμε τώρα. Μπας και προλάβουμε το τρένο, γιατί εδώ στο Watford είναι του Harry Potter τα. Καταλάβατε. Δεν έχω πάει ποτέ να σας πω. Ούτε φέτος λέμε να πάμε, αν και εγώ θα ήθελα. Άλλο κανένας δεν έχει δει για Harry Potter, οπότε. Εντάξει. Και έχει ένα τρένο στην πλατφόρμα 9 που πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα στο Λονδίνο, σε 15 λεπτά περίπου. Αν υπολόγισα καλά χθες. Και τρέχουμε να προλάβουμε αυτό τώρα, γιατί χθες, επειδή πήγαμε λίγο νωρίτερα, πήραμε το αργό. Μας πέρασε και από όλο το Λονδίνο. Θέλω να σας ενημερώσω για να μην με κρίνετε ότι εγώ λέω ότι αγαπώ το κρύο, κρύο, κρύο και ότι εδώ έχω παγώσει, ότι έχει ξεκινήσει και ρίχνει χιονάκι. Και το London Eye στο βάθος. Τι λέω? Και ο Big Ben από το Big Ben στο βάθος. Το London Eye στο βάθος. Είναι, αλλά εγώ μιλούσα για το Big Ben. Εντάξει, πανέμορφο, να σας κάνω και λίγο zoom. Είναι πανέμορφο. Βασικά εδώ είναι πάρα πολύ ωραία με τη γέφυρα, το ποτάμι, το London Eye. Πάμε να δούμε τώρα αν μπορούμε να βρούμε εισιτήρια για να πάμε και στο Ενιδρίο, που θέλει ο Αλέξανδρος πάρα πολύ να πάει στο Ενιδρίο, αλλά και στο London Eye. Πέρσι ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί. Δεν είχε καθόλου ουρά και βλέπω ουρά στο London Eye, Καλή βόλτα, Αλέξανδρε! Won't you listen to me? I got a feeling that you just might agree. You know I haven't been good, but have I been so bad?
gotta have a gift for me too in that bag. Very nice. But there must be a gift for me in that bag tonight. Oh, come on, let me take a quick peek inside. That old bag of yours, what you trying to hide? Box of chocolates, or perhaps a big screen TV, or some shiny silver keys to a new car. Εννοείται αν έρχονται Λονδίνο με παιδάκια και μόνοι σας. Αλήθεια με παιδιά ελάτε. Έχει ξετρελαθεί ο Αλέξανδρος. Βέβαια τώρα που φτάνουμε προς το τέλος, έχει αρχίσει και ψάχνει τον Bob του σουγκαράκι. Και τώρα είμαστε εδώ πέρα με τις μέδουσες και είναι εντάξει όνειρο. Θα σας βάλω σε αυτό το βίντεο και κάτω link από το περσινό, την πέρσι που είχαμε ξαναέρθει. Δεν είναι αγάπη μου φίδι, είναι της κάμερας, να. Για να δείτε περισσότερα, γιατί προσπάθησα να μην σας τραβήξω τα ίδια. Δεν γίνεται και εύκολα βέβαια, αλλά προσπάθησα. Αλλά να σας δείξω εδώ τώρα κάτι πολύ ωραίο. Να δείτε πόσο όμορφη είναι. Το πιο εντυπωσιακό κομμάτι του ενιδρίου για μένα, όλα είναι πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, δεν το συζητώ, αλλά σαν τις μέδουσες νομίζω δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι πάρα πολύ όμορφα, έτσι. Δείτε και αυτή εδώ τώρα. Το έχουν φτιάξει τόσο ωραίο που είναι λες και κολυμπάει στο πουθενά, έτσι. Κοιτάξτε, τι ωραία που φαίνεται. Απίστευτη. Έχει να πάρεις και το ενθυμιάκι σου άμα θες, κοιτάξτε εδώ. Διάφορα πραγματάκια και πιο μικρούλικα. Έχει και μπρελοκάκια με τον έμο. Από εδώ κι άλλα. Αρκουδάκια και γοργόνες. Ακούμε. Τέλειο. Πάμε Shrek. Πέρσι δεν είχαμε πάει Shrek γιατί είπαμε εντάξει, ok. Και επειδή τώρα έχουμε τον Αλέξανδρο, θα κάνουμε τα πιο παιδικά. Ο Shrek θεωρητικά δεν ξέρω αν είναι ωραίο, είναι η αλήθεια. Δεν έχω δει καν κριτικές ή κάτι στο ίντερνετ. Απλά το είδαμε σαν επιλογή που το είχε εκεί πέρα που κλείσαμε τα εισιτήρια και επιλέξαμε και το πήραμε. Προφανώς και μπερδεύτηκα γιατί να γράψω Tower Bridge, έγραψα London Bridge και το λεωφορείο μας πήγε εδώ. Πάμε να περπατήσουμε τώρα, δεν είναι πολύ μακριά. Ελπίζω μόνο από εδώ που επιλέξαμε να πηγαίνει. Στον Shrek ήταν πάρα πολύ όμορφα. Είχε και ηθοποιούς μέσα όμως, δεν ήταν σαν το ενιδρίο που πηγαίνεις μόνος σου και βλέπεις. Είχε ηθοποιούς που κάνανε έτσι και διάφορα αστεία, έτσι μια ιστοριούλα. Αγγλικά αστεία, καταλαβαίνετε τον Άγγλων, το χιούμορ. Αλλά εντάξει, ήταν όμορφα μέσα, ήταν όμορφος ο χώρος. Πολύ ωραία τα σκηνικά που είχαν φτιάξει. Αν έρθετε, σας το προτείνω, αν έρθετε με παιδάκι, να σας πω την αλήθεια, αν έρθετε μόνοι σας, ok, δεν τρελάθηκα. Και ξέχασα να σας πω ότι δεν σας έδειξα περισσότερα. Είναι ένα καράβι τύπου πολεμικό, δεν ξέρω τι είναι, αλλά είναι τεράστιο, θα σας το δείξω τώρα σε λίγο. Ξέχασα να σας πω ότι δεν σας έδειξα περισσότερα από Shrek, γιατί δεν μας αφήνανε. Δεν επιτρεπόταν μέσα ούτε κινητό ούτε κάμερα. Οπότε δεν μπορούσα να σας τραβήξω. Δείτε εδώ πέρα κάτι γραφεία. Όλο εδώ είναι για τζάμι.
Και μέσα είναι λες και είναι πολύ περίεργο. Μέσα είναι σαν πολυκατοικία κανονική, αλλά κλείνει μπροστά με τζάμι. Δεν ξέρω τι περίεργο είναι αυτό. Καλά, ένα πλοίο δεν υπάρχει. Και δεν ξέρω αν μπορούμε να μάθουμε κάπως και τι είναι αυτό. Δεν έχω ιδέα τι είναι, αλλά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Σίγουρα είναι πολύ μικρό, γιατί έχει κανόνια. Πάμε. Και κοιτάξτε, φαίνεται και η Tower Bridge στο βάθος, που εννοείται την μπέρδεψα. Αλλά δεν πειράζει, θα τη δούμε και από εδώ. Και είναι γεμάτο με σπιτάκια που πουλάνε σε διάφορα μακαρόν, σφαγητά, χριστουγεννιάτικα, είδη, κάλτσες. Πάρα πολύ όμορφο. Αχ, κάτι μου σχομυρίζει εδώ. Τι είναι αυτό που μυρίζει έτσι, δεν ξέρω. Πάντως είναι τέλειο ό,τι κι αν είναι. Και εδώ αριστερά μας είναι η Tower Bridge. Τι ωραία. Πόσο χαίρομαι που την ξαναβλέπω. Είναι το αγαπημένο μου μέρος στο Λονδίνο. Πιο πολύ και από Big Ben, και εκεί στο Big Ben υπέροχα, αλλά όπως εδώ, δεν ξέρω, εδώ είναι το αγαπημένο μου για μένα, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ όμορφα. Εν τω μεταξύ αναρωτιόμαστε τόση ώρα για αυτό το πλοίο και υπάρχει εδώ μπροστά του, λέει London Worship Experience. Γι' αυτό μου αρέσει το Watford, γιατί έχει κάτι τέτοια κτίρια. Και αυτό εδώ τώρα είναι μπειραρία από ό,τι έχω καταλάβει και θα μπούμε εδώ να φάμε, είναι κοντά στο ξενοδοχείο μας. Έχει! Την πατήσαμε. Τι δεν έχει, fish and chips. Δεν το πιστεύω. Δεν μας θέλει το fish and chips. Γυρίσαμε στο δωμάτιο για λίγο. Μέχρι να βγούμε να πάμε να φάμε. Και πάμε τώρα να τσεκάρουμε αν δουλεύει το air condition. Γιατί η κοπέλα στη reception δεν ήξερε, αλλά μου είπε ότι δεν την ενημέρωσαν για αλλαγή δωματίου. Οπότε ερχόμαστε να τσεκάρουμε τώρα αν δουλεύει. Διαφορετικά. Α, καλά, είχαμε αφήσει αυτό πάνω στην πόρτα. Δεν το πάμε. Για να δούμε. Α, φαίνεται ζεστό. Ή επειδή μπήκαμε απ' έξω. Ελπίζω, γιατί βαριέμαι τώρα να κάθομαι να αλλάζω δωμάτιο. Και η κοπελίτσα που είναι στη ρεσεψιόν είναι αυτή που χθες το βράδυ τη ζάλισε, αλλά δεν γινότανε. Και δεν το λέω συχνά, αλλά μου είναι πολύ αντίπαθες η συγκεκριμένη κοπέλα. Γιατί χθες δεν ήθελε να με βοηθήσει με τίποτα. Ήρθε η συνάδελφό της χόλας αυτή. Ήρθε η συνάδελφό της για να μου δώσει θερμοπομπό και. Νομίζω πως κανένα και είναι ζεστό το δωμάτιο. Για βάλει το χέρι σου πίσω που φτάνεις. Κλειστό ήτανε. Μάλλον είμαστε απ' έξω. Να το αλλάξουμε. Καλά καταλαβαίνετε την έκφρασή μου. Μας αλλάζουν δωμάτιο. Αχ, θα σας ξανακάνω room tour όμως, έτσι να έχουμε δύο σε αυτό το vlog μας, σε αυτό το ταξίδι βασικά. Τι να κάνουμε τώρα, το βράδυ ήταν πάρα πολύ δύσκολο, το μεταξύ εδώ πέρα το παράθυρο επειδή είχε έξω πάρα πολύ κρύο, ήταν παγωμένο και δεν έμπαζε αέρας, αλλά ήταν παγωμένο και σαν να ένιωθε στη θερμοκρασία και ήταν δύσκολα. Και ο θερμοπομπός τι να κάνει στο δωμάτιο. Τέλος πάντων. Πάμε σε άλλο δωμάτιο τώρα. Και όχι τίποτα, αυτός ο όροφος ήταν πάρα πολύ ήσυχος. Χθες το βράδυ ήταν τέλεια και ήσυχα. Μέχρι να γίνει η αλλαγή του δωματίου, πεταχτήκαμε μέχρι τα Fridays, τα οποία είναι πάρα πολύ κοντά στο δωμάτιό μας, να φάμε γιατί δεν έχω λιμοκτονήσει. Πραγματικά δεν την παλεύω καθόλου. Και ο Αλέξανδρος τώρα έχει αρχίσει και παραπονιέται. Και δεν έχει καμία σχέση το μενού τους με το δικό μας εδώ, έτσι. Πολύ διαφορετικά πια. Έχει και κάποια ίδια, αλλά σίγουρα δεν έχει σαλάτες. Και δεν έχει και το chicken alfredo που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω, θέλω. Όχι, έπεσα. Τι σου έπεσε. Το σχετικέι, ε. Είμαστε σε μια γειτονίτσα εδώ στο Watford. Και έχει κάτι σπίτια πάρα πολύ ωραία. Έχει και μερικά στολισμένα φιωκή, εντάξει. Πάρα πολύ όμορφα. Εν τω μεταξύ, πάμε προς το ξενοδοχείο τώρα και έλεγα στον Κανάκη καταρχάς, ερημώνει η πόλη εδώ, έτσι, δηλαδή ότι δεν έχουμε πετύχει άνθρωπο όσο έπρεπε να πάμε προς το ξενοδοχείο και του έλεγα ότι πάμε από συνήθεια μας από το δρόμο, έχει κάτι πεζοδρόμια τεράστια εδώ πέρα που μπορείς να περπατάς από τα πεζοδρόμια, αλλά εμείς το ελληνικό από το δρόμο. Αλλά εντάξει, μιλάμε πολύ ωραία εδώ στο Watford, μου αρέσει
πάρα πολύ. Δεν ξέρω πόσες φορές σας το έχω πει. Πάρτε το άλλη μια φορά. Μπήκαμε στο καινούργιο μας δωμάτιο και δεν έχει φαίνεται καθόλου. Κάνει κάπως έτσι σαν ημικύκλιο το ξενοδοχείο και βλέπουμε την από εκεί πλευρά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ζεστό. Τώρα το ανοίξαμε και είπε να του δώσουμε λίγο χρόνο για να δουλέψει. Είναι ίδιο, οπότε και να σας κάνω room tour, τίποτα. Είναι ακριβώς το ίδιο δωμάτιο. Η μόνη διαφορά είναι ότι η τηλεόραση τώρα είναι δεξιά αντί να είναι αριστερά. Καμία άλλη διαφορά. Νομίζω πως η κούραση είναι ζωγραφισμένη και στο πρόσωπό μου και στα μαλλιά μου, τα οποία δεν έχω λούσει ακόμα εδώ στο Λονδίνο, που εγώ όταν πάω έτσι ταξίδια, ειδικά εξωτερικό, λούζομαι κάθε μέρα, γιατί δεν το αντέχω. Αλλά επειδή θυμάμαι το νερό του Λονδίνου πέρσι, προσπαθώ να το αφήσω όσο γίνεται. Δεν την παλεύω με το νερό του Λονδίνου. Νιώθω ότι είναι πολύ σκληρό και ένιωθα τα μαλλιά μου πέρσι πολύ χάλια. Δεν ξέρω αν θυμάστε που ήταν πολύ φριζαριστά γενικότερα, τέλος πάντων δεν ήταν και στα καλύτερά τους. Είμαστε σε ένα πολύ πολύ ζεστό δωμάτιο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό που θα κοιμηθούμε σήμερα και δεν θα χρειαστεί να έχουμε το παπλώμα μέχρι εδώ πάνω. Παίρνω εδώ τα πολλά πολλά με μαντιλάκι και θυμήθηκα τώρα που άνοιγα τη συσκευασία από το μαντιλάκι ότι νομίζω δεν σας έχω μιλήσει για τα μαντιλάκια, την πατέντα που έχω ανακαλύψει, σίγουρα και κάποιος άλλος το κάνει, αλλά δεν το έχω δει από κάπου, μου ήρθε εμένα ιδέα και όντως έπιασε. Έχω παρατηρήσει ότι στο δικό μου πρόσωπο, στα δικά μου μάτια που είναι αρκετά ευαίσθητα, αν βάζω μαντιλάκι εντα μακιγιάζ πρώτα ή μορομάντιλα, πονάω πάρα πολύ και τσούζω, ειδικά σε αυτή εδώ την περιοχή και σε άλλα σημεία του προσώπου, αλλά ειδικά εδώ γύρω γύρω από τα μάτια. Και έχω βρει τρόπο να παίρνω τα πολλά πολλά πρώτα με μαντιλάκι το οποίο δεν τσούζει. Και ξέρετε τι μαντιλάκια είναι αυτά? Μαντιλάκια για την ευαίσθητη περιοχή. Κι όμως, εγώ χρησιμοποιώ αυτά τα οποία εντωμεταξύ είναι και πάρα πολύ χοντρά, καμία σχέση με τα μαντιλάκια και τα μορομάντιλα. Είναι σαν πετσετούλες, είναι της Fresiderm και είναι τέλεια για αυτή τη δουλειά. Οπότε στο σπίτι δεν τα χρησιμοποιώ, πάντα ξεβάφομαι καλά με σαπούνι και άμα χρειαστεί θα βάλω μισελέρα, αλλά όταν είμαι διακοπές που δεν έχω την επιλογή και την πολυτέλεια να μπορώ να παίρνω πολλά πράγματα μαζί μου, αν και τώρα έχουμε πάρει μια άδεια βαλίτσα μαζί μας για να τη γυρίσουμε με ψώνια εννοώ και δεν έχω ψώνει τίποτα ακόμα παιδιά, πραγματικά τίποτα, θα μπορούσα να το έχω βάλει, αλλά ήθελα να έχω χώρο για το γύρνα και δεν ήθελα να πετάξω το μισελέρα μου το οποίο ήταν ήδη γεμάτο. Τέλος πάντων, οπότε να ξέρετε ότι αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή μαγιά, θα το πω. Αν έχετε κι εσείς το ίδιο πρόβλημα και σας τσούζουν τα μάτια σας, αν ξεβάφεστε με μορομάντιλο ή με μαντιλάκι τα μακιγιάζ, γιατί εγώ το παθαίνω με όλα, αυτά εδώ είναι τέλεια. Επίσης, θέλω να σας μιλήσω για τον εθισμό μου και ότι νομίζω ότι δεν θα πάρω ρούχα και θα πρέπει να γυρίσω με τέτοια στην Αθήνα. Αυτά τα pick-up original τα είδα χθες στο σούπερ μάρκετ και δεν ξέρω γιατί με τράβηξε πάρα πολύ η συσκευασία τους, βασικά το μπισκότο μέσα. Μου θύμισε, ξέρετε τι μου θύμισε, ότι έχω, καθίστε τώρα εδώ, είναι καλή κάμερα, τέλος πάντων, λίγο στραβά, κάντε τα στραβά μάτια. Μου θύμισε πτύμπερ σε σάντουιτς που μας έχεις βάλει μερέντα και πραγματικά μέσα είναι έτσι, μόνο που η σοκολάτα είναι, δεν είναι λεπτή φλίδα, είναι τόσο παχιά όσο τα μπισκότα. Καθίστε να σας τα δείξω. Είδα ότι είναι γερμανικό προϊόν. Λέτε να έχεις τα Lidl. Τα έχετε δει πουθενά? Πείτε μου τα έχετε δει. Βασικά μην μου πείτε αν τα έχετε δει, γιατί δεν θα την παλέψω. Θα φάω όλα τα... Κοιτάξτε. Φαίνεται. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αύριο υπολογίζω ότι θα πάμε σε δύο μέρη στα οποία δεν πήγαμε πάλι πέρσι. Τώρα αν εσείς είσαστε από Λονδίνο, γιατί ξέρω και 2-3 εδώ πέρα που με παρακολουθείτε από Λονδίνο και θέλετε να μου προτείνετε κάτι, να μου γράψετε εννοείται, δεν το συζητώ. Για οτιδήποτε είναι αυτό, είτε φαγητό, είτε καφές, είτε κάτι να δούμε κάποιο αξιοθέατο. Αύριο λέμε να πάμε σε δύο μέρη τα οποία δεν έχουμε ξαναπάει. Θέλω να προλάβω εννοείται να πάω και στα Harrods, να ρίξω μια ματιά για κάτι συγκεκριμένο που θέλω να δω αν θα το βρω εδώ. Θέλει η ανιψιά μου η Έλενα ναι, της Billie Eilish το άρωμα το νούμερο 3, το οποίο δεν υπάρχει στην Ελλάδα σίγουρα. Και θέλω να πάω σίγουρα στο μαγαζάκι στα Harrods να δω για καμιά κούπα. Ή δεν ξέρω, πέρσι είχα πάρει και ένα ωραίο μπρελόκ και το κάθε φορά που το κοιτάζω στα κλειδιά μου σκεφτόμαι το ταξίδι και γενικότερα δεν μπορώ ακόμα να το διανοηθώ πόσο πολύ μου αρέσει το Λονδίνο. Μέχρι πέρσι
που μου είπε ο Κανάκης, εγώ θα πρέπει να πάω έτσι κι αλλιώς. Και του είπα, θα έρθω κι εγώ, αφού θα πας εκεί. Ειλικρινά δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μου αρέσει τόσο πολύ το Λονδίνο. Δεν το περίμενα, δεν το είχα ποτέ σε προορισμό. Δηλαδή, έχω στο μυαλό μου και άλλες χώρες στις οποίες θέλω να πάω. Και μου άρεσε τόσο πολύ που φέτος αποφάσισα να μην πάμε σε μια καινούργια χώρα που θέλω πολύ να δω. Είναι 2-3 εδώ στην Ευρώπη που ακόμα θα ήθελα έτσι να επισκεφθώ. Και προτίμησα να έρθω στο Λονδίνο. Ένιωσα ότι πέρσι δεν το έζησα όσο θα ήθελα. Ότι δεν το χόρτασα όσο θα ήθελα. Και πολύ φοβάμαι ότι ούτε φέτος θα μου φτάσει, να ξέρετε. Ούτε φέτος. Τέλος πάντων. Με πιέσε πολύ υγεία μου βραδιάτικα. Σας αφήνω να πάω να απολαύσω το μπισκοτάκι μου. Και να ξεκινήσω μοντάζ, γιατί έχει πάει η ώρα 11 παρά 20. Ο Αλέξανδρος δεν έχει κοιμηθεί ακόμα, αλλά κοιμήθηκε πάρα πολύ στο καρότσι. Ένα άλλο, ένα θετικό του καροτσιού που το πήραμε μαζί, ότι μπορεί και να κοιμάται. Και δεν το συζητώ, μας έχει σώσει. Τώρα που πήγαμε για φαγητό και δεν περπάταγε, εντάξει, μας έπεσε μέσα να τον κουβαλάμε. Τέλος πάντων, αυτά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ και ραντεβού πάλι αύριο. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.